Περισσότερα από 50.000 ακίνητα βρίσκονται υπό την απειλή πληστηριασμού, από τα οποία τα 20.000 αφορούν πρώτη κατοικία. Το ότι δεν έχουν βγει ακόμη στο σφυρί οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληστηριασμοί είναι παγωμένοι από το 2009. Όμως για τα ακίνητα αυτά έχουν εκδοθεί ήδη διαταγές πληρωμής και έχουν συνταχθεί οι κατασχετήριες εκθέσεις. Όπως σημειώνει η Εκπιζώ, που ζητά παράταση στην αναστολή των πληστηριασμών, οι ημερομηνίες που δίνονται από τα δικαστήρια για την εκδίκαση των υποθέσεων είναι για Ιανουάριο με Φεβρουάριο και η Οργάνωση των Καταναλωτών σημειώνει ότι η παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, είναι απαραίτητη για να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος να αξιοποιηθούν οι ρυθμίσεις του νόμου που θα επιτρέψουν στους υπερχρεωμένους να έχουν μία δεύτερη ευκαιρία. Καταρχήν θα πρέπει να αξιοποιήσουν τον νόμο για τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Όπου εφόσον ενταχθούν στον νόμο, καταθέσουν αίτηση, δηλαδή κάνουν τις διαδικασίες του εξώδικου συμβιβασμού. Αν αποτύχει ο εξώδικος συμβιβασμός, τότε θα καταθεθεί αίτηση στο ειρηνοδικείο για να ρυθμιστεί η οφειλή τους δικαστικά. Μέχρι τέλους του έτους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2011, είναι ασφαλείς όλοι οι καταναλωτές, διότι δεν θα εκπληστηριαστούν τα ακίνητα τα οποία διαθέτουν για ποσό μέχρι 200.000 και η κύρια κατοικία, όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά και για τους εμπόρους, προστατεύεται. Από εκεί και μετά πραγματικά υπάρχει κίνδυνος να πραγματοποιηθεί ντόμινο πληστηριασμών από όλες τις τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν με αμύωτη ένταση να απειλούν τους καταναλωτές, να κοινοποιούν διαταγές πληρωμής, λιγότερο προγράμματα πληστηριασμού θα έλεγα, αλλά ενδεχομένως εναπόκειται πολύ μεγάλος αριθμός προγραμμάτων πληστηριασμού από 1η Ιανουαρίου του 2012, εφόσον δεν δοθεί παράταση στην αναστολή των πληστηριασμών. Η Εκπιζώ ζητά να παραταθούν οι πληστηριασμοί, η αναστολή των πληστηριασμών για 3 ακόμα έτη, ώστε να μην κινδυνεύσουν τα ακίνητα των καταναλωτών και ιδίως η κύρια κατοικία τους. Και σε αυτό βέβαια μεθοδεύουμε μια σειρά από ενέργειες. Σε ό,τι αφορά στις ρυθμίσεις που γίνονται από τις τράπεζες, η Εκπιζώ τις χαρακτηρίζει ανεδαφικές, καθώς μπορεί να επιμικρύνεται ο χρόνος αποπληρωμής, αλλά αυξάνεται το επιτόκιο. Αναχρηματοδοτήσεις υποτίθεται ότι κάνουν. Οι όροι όμως είναι δυσμενείς, όσο εμείς έχουμε ελέγξει από τις περιπτώσεις των καταναλωτών που φτάνουν καθημερινά στην Εκπιζώ. Επιμικρύνουν το χρόνο και μπορεί να παρέχουν μια προσωρινή ανακούφιση με την έννοια να μην καταβάλει για ένα διάστημα ο καταναλωτής 6 μηνών ενός έτους ή να καταβάλει μόνο τους στόχους, αλλά είναι οι ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται είναι ανεδαφικές, διότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να τις εφαρμόσει. Επιμικρύνουν το χρόνο και πολλές φορές αυξάνουν και το επιτόκιο. Την επόμενη μέρα δεν μπορούν να εφαρμόσουν τις ρυθμίσεις. Μετά δηλαδή την εκπνοή, αν δοθεί περίοδος χάριτος, μετά την εκπνοή της περίοδου χάριτος, που να είναι εκμηνηθεί ένα έτος, βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Διότι είναι μια δόση υψηλή και βέβαια η αποπληρωμή της είναι σε βάθος χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 7μηνο του 2011 από το Πρωτοδικείο της Αθήνας εκδόθηκαν πάνω από 16.000 διαταγές πληρωμής, όταν πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια του έτους το ίδιο δικαστήριο είχε εκδώσει σχεδόν 23.000 διαταγές πληρωμής. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια του στελέχη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αναμένεται κορύφωση στα τέλη του 2012. Το ανησυχητικό είναι το ότι το 40% αυτών των διαταγών πληρωμής αφορούν πρώτη κατοικία.